γράψει δύο μεγαθύρια της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, ο Μάνος Ελευθερίου και φυσικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος τη μουσική. Και θα σας πούμε μαζί τα μαγματένια λόγια. Μαλαματένια λόγια στο μαντίλι τα βρήκα στο σεργιάνι μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα η στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Εδόνια σε χτυπιάσανε στην κρύα που στραγγίξες καμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγα Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην βγαίνεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε την κλώδια που μετρένει και το μαράζι δίχως αφορμή. Σκάφηκα και εκείνοι τους βρήκαν να καλυγίζουν στα μισά κι αν το παλιό ματίο να έχει μείνει ένα σκηνή η νύχτα που δυσά γυναίκες στη γωνιά μας επιλύνει παραμείνουν στην άλλο θαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κερσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα μήνυμα. Ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι τα πετάνια στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρχές που άδεισε για να. Άλλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει πια την άλλη τη γενιά. Μέσα στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή τοξότες φάλαγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν στο κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργοι. Σαν τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον άδει μέσα θα με βρεις να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, να είστε όλοι καλά.